Τι. Τι μου δίνεις τώρα. Τι φωνάζεις ρε. Πω, χαμός ε, χαμός γίνεται. Για να τα δω ρε, περίμενε, έλα δείξε. Όχι το μεσαίο, όλα. Για να δω. Ωραία δάχτυλα. Πιάνο παίζεις. Λοιπόν, θεματάρα σήμερα. Αν είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Σήμερα είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γιατί εγγενιάζουμε εδώ στο κανάλι μου μια καινούρια ενότητα. Ποια? Την Τρίλεπτη Τρίτη. Ε, Τρίλεπτη Τρίτη. Τρίλεπτη Τρίτη. Τρίλεπτη Τρίτη. Έλα πάρε, Τρίλεπτη Τρίτη. Τρία λάμδα. Τρία λεπτά. Είναι μια καινούρια εκπομπή στην οποία απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις για τα τατουατζίδικα θέματα ή θέματα που αφορούν τα τατού γενικότερα και όλα αυτά μέσα σε 3 λεπτά. Και επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, πάμε να δούμε το σημερινό μας θέμα. Λοιπόν, η Μαρία ρωτάει, θέλω να κάνω τατουά στα δάχτυλα. Ποια είναι η άποψή σου και αν θα φύγει το τατουάζ. Λοιπόν, το θέμα μας. Θεματάρα σήμερα. Τατουάς τα δάχτυλα. Παρακαλώ, να προσθέσουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Μαρία, είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά έχει πολλά άλλα το θέμα. Αδιαφυσβήτητα, ένα από τα πιο hot trends της εποχής μας ως προς τα τατουάζ είναι τα τατουάς τα δάχτυλα. Και αυτό το οφείλουμε φυσικά στη φίλη μας Ριάννα. Η Ριάννα όχι που κέρδισε το δωρεάν τατουάζ στο Θεσσαλονίκη Tattoo Convention. Η Ριάννα η τραγουδίστρια, ξέρετε, αυτή που φωτογραφήθηκε με ένα σσσ γραμμένο εδώ πέρα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε δει αυτή τη φωτογραφία. Μπορεί να είναι μικρά, διακριτικά, τόσο γλυκούλια εδώ πέρα, χωράνε στο χεράκι σου. Και να μην σου δίνουν την ιδέα ενός τατουάζ, ρε παιδί μου. Αλλά. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά εδώ. Δυστυχώς υπάρχουν, Μαρία μου, ορισμένες πτυχές στο συγκεκριμένο θέμα που καλό είναι να γνωρίζεις πριν πάρεις τη μεγάλη απόφαση και χτυπήσεις ένα τατουάζ στα δάχτυλα. Στο εργασιακό περιβάλλον υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα η οποία δεν εγκρίνει τέτοιου είδους τατουάζ. Τατουάζ δηλαδή σε εμφανή σημεία. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως αυτό το θέμα το έχεις ήδη λύσει και δεν σε ενδιαφέρει αν κάτι θα φαίνεται ή δεν θα φαίνεται. Αυτό όμως που θέλω να ξέρεις είναι ότι τέτοιου είδους τατουάζ σίγουρα δεν θα έχουν την ίδια ποιότητα όπως ένα τατουάζ που θα πάρει σε άλλα σημεία του σώματος. Και αυτό καταρχάς οφείλεται στην διαφορετική δομή που έχει το δέρμα μας στα δάχτυλα. Είναι πιο λεπτά, έχουν λιγότερο λίπος, επουλώνεται σαφώς πιο γρήγορα από ό,τι άλλα σημεία του σώματος. Τα λυγίζουμε, τα πιάνουμε, τα πλένουμε. Επομένως δεν είναι το ιδανικότερο σημείο, πέρα από τις μολύνσεις, δεν είναι το ιδανικό σημείο για να κάνεις ένα τέτοιο είδους τατουάζ. Και για να σου το πω λίγο διαφορετικά, ουσιαστικά η ποιότητα που θα πάρεις στα δάχτυλα είναι λίγο ρώσικη ρουλέτα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τα τατουάζ στα δάχτυλα είναι ότι ξεθοριάζουν και αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα έχεις ένα τατουάζ το οποίο θα φαίνεται σαν να το έχεις χτυπήσει πριν 5 χρόνια, αλλά θα έχουν περάσει 2 εβδομάδες. Και το θέμα είναι ότι δεν θα εξαφανιστεί το τατουάζ ομοιόμορφα, αλλά θα έχεις σπασμένα σημεία, κενές γραμμές, αλλού μπορεί να έχει απλώσει παραπάνω, αλλού θα έχει ξεθοριάσει. Οπότε, αν ψάχνεις για την τέλεια γραμμή, την τέλεια ποιότητα, όλα να είναι ζυγισμένα σωστά, τα τατουάζ στα δάχτυλα δεν είναι για σένα. Τώρα θα μου πεις καλά ρε Χρήστο, έχω δει φανταστικά τατουάζ στο ίντερνετ, στα δάχτυλα πάνω, με δαντέλες, με τέλειες γραμμές, με ρεαλισμό. Ο άλλος έχει κάνει προσωπογραφία πάνω στα δάχτυλά του. Οκ, κοίτα να δεις. Όλα αυτά τα τατουάζ είναι φρεσκοχτυπημένα. Δηλαδή έχουν φωτογραφηθεί τη στιγμή που χτυπήθηκαν. Αυτό όμως που σπάνια θα δεις στο ίντερνετ είναι η επουλωμένη εκδοχή αυτών των τατουάζ. Ο άλλος μπορεί να είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης και να σου βγάλει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι όπως το βλέπεις τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από 2 εβδομάδες που θα έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, το πρώτο στάδιο της επούλωσης, το τατουάζ θα φαίνεται έτσι. Α! Έχεις ακούσει ποτέ την ορολογία blowout? Αν η βελόνα περάσει πάρα πολύ βαθιά μέσα στο δέρμα, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί στα λεπτά μας δάχτυλα, αυτό θα παρουσιάσει ένα μπλέδιασμα ή ένα άπλωμα, να το πω έτσι, αρκετά έντονο γύρω-γύρω από το τατουάζ. Το θόλωμα αυτό εδώ, δυστυχώς, δεν είναι αναστρέψιμο. Και αυτό θα το έχεις μόνιμα πάνω σου.
Όπως είπαμε και πριν, τα χέρια μας τα χρησιμοποιούμε για τα πάντα. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα κρατάμε καθαρά και αποστηρωμένα για όλη τη διαδικασία της επούλωσης. Anyway, σαν είναι πολλά αρνητικά, δεν είπαμε. Οπότε πάμε να δούμε και κάτι θετικό. Ποιο είναι αυτό? Ο πόνος. Και αν είσαι και λίγο μαζόχας, θα περάσεις τρέλα. Κοίτα να δεις, στα χέρια μας και γενικότερα στα δάχτυλά μας έχουμε τις περισσότερες νευροκαταλήξεις, οπότε περίμενε ο πόνος να είναι πολλαπλός από ό,τι σε άλλα σημεία. Υπέροχα. Α, και κάτι ακόμα που μπορεί να μην γνωρίζεις. Το ήξερες ότι πολλοί tattoo artists, ακόμα και οι πιο πεπειραμένοι, δεν αναλαμβάνουν τατουά στα δάχτυλα? Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να σε προβληματίζει. Α, και κάτι πραγματικά τελευταίο. Λοιπόν, Μαρία μου, αν όλα αυτά που προαναφέραμε τα κατανοείς, να γνωρίζεις ότι το τατουά στα δάχτυλα ίσως να θέλει ξαναπάτημα και ξαναπάτημα, έως και 3-4 φορές. Κάθε φορά που τα χτυπάς θα παίρνεις πάλι το ίδιο ρίσκο. Έτσι οι πιθανότητες για blowouts, για θολώματα, για πιο χοντρές γραμμές, να ξεφύγει η γραμμή, να απλώσει η γραμμή, να μολυνθεί το τατουάζ, όλα αυτά εδώ θα τα έχεις ξανά μπροστά σου. Κατά τα άλλα, Μαρία μου, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Εύχομαι να πάρεις τη σωστή απόφαση για το αν θα κάνεις ή δεν θα κάνεις τατουάζ στα δάχτυλα. Α, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί μας έδωσες ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για την πρώτη μας τρίλεπτη τρίτη. Τέλος πάντων, από χρόνο λίγο τα κάναμε λίγο σαρδάμ. Τα τρία λεπτά, μόνο τρία λεπτά δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, φίλοι μου και φίλες μου, αν και εσείς έχετε κάποια ερώτηση, όπως της Μαρίας που σχετίζεται με τα τατουάζ, γράψτε την εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και να την απαντήσω με ένα καινούριο βιντεάκι. Τώρα, αν σου αρέσει το περιεχόμενο των εκπομπών μας, πάτα το κουμπί like, πάντα ανυψώνει το ηθικό μας και μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe αν δεν έχεις κάνει ήδη. Αυτά από μένα και τον Νίκο Τατού, τα λέμε την επόμενη φορά σε μια καινούρια, ολοκένουρια, τρίλεπτη τρίτη.